Ορισμένε απάτε είναι εξαιρετικά περίπλοκες. Απαιτούν μήνε έρευνα για να παρακάμψουν του μηχανισμού ασφαλεία των επιχειρήσεων και για να βρουν τον κατάλληλο τραπεζικό λογαριασμό προ αφέμαξη. Άλλε φορέ, το μόνο που χρειάζεται είναι ένα πιστικό τηλεφώνημα, μια δελεαστική προσφορά και λίγη επιμονή είστε στο κανάλι Επενδυτέ Παγκόσμια Κλίμακα και μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή και ένα like. Και όταν κάνετε την εγγραφή σα, πείτε το μα για να σα ευχαριστήσουμε εδώ στο βιντεάκι. Όπω δεν μπορώ να μην ευχαριστήσω τον Ιωάννη που έχει βοηθήσει πάρα πολύ το κανάλι με όλα τα like που κάνει στα βιντεάκια μα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε και συνεχίζουμε. Σε ένα δικαστικό έγγραφο το οποίο αποσφραγίστηκε το Σαββατοκύριακο, αποκαλύφθηκε ότι τον Οκτώβριο του 2017 ένας απαταιώνας παρουσιάστηκε ω υπάλληλος μιας διεθνούς εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και πρόσφερε σε έναν επενδυτή την ευκαιρία να αγοράσει δικαίωμα προτίμησης επιμετοχών της Airbnb τρία χρόνια πριν η εταιρεία ενοικιάσεω οικείων εισαχθεί στο χρηματιστήριο. Το ανώνυμο θύμα πίστηκε και έστειλε και αρχικώ πάνω από 40.000 δολάρια σε αντάλλαγμα για τι συγκεκριμένε μετοχέ. Το Δεκέμβριο έστειλε άλλα 40.000 δολάρια και του μήνες που ακολούθησαν μέχρι τον Φεβρουάριο του 2019 μετέφερε άλλα 990.000 δολάρια. Εκείνο τον Φεβρουάριο, λίγο αφού έστειλε το μεγαλύτερο ποσό των σχεδόν 180.000 δολαρίων, το θύμα επισκέφθηκε τα γραφεία τη ανώνυμη εταιρεία διαχείριση περιουσιακών στοιχείων με την οποία θεωρούσε ότι είχε συναλλαγέ. Τότε ήταν που βρέθηκε μπροστά σε μια πολύ μεγάλη δυσάρεστη έκπληξη. Ήταν όλα μια απάτη και κανείς δεν είχε αγοράσει μετοχές της Airbnb, έστω και πρώτη αρχικής δημόσιας προσφοράς της. Τον Δεκέμβριο του 2020, ένα χρόνο πριν, η Airbnb εισηχθεί στο χρηματιστήριο με τη μετοχή της να σημειώνει ενδοσυνεδριακό υψηλό στα 165 δολάρια και την κεφαλοποίηση να φτάνει τα 103 δισεκατομμύρια δολάρια πλέον έχει φτάσει σε κεφαλοποίηση 126 δισεκατομμύρια δολάρια και οι μετοχές πολλούνται στα 201 δολάρια, κάτι που θα έκανε χαρούμενο κάθε επενδυτή που είχε ποντάρει στην εταιρεία πριν από την δημόσια εγγραφή και προσφορά της. Όμως, το θύμα δεν διαθέτει ούτε μία μετοχή. Προσπάθησε να καλύψει τον αριθμό του φερόμενου ω διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων. Η τηλεφωνική γραμμή όμω είχε αποσυνδεθεί. Τον Ιανουάριο του τρέχοντο έτου, Απεμφθήθηκε σε Ελβετού ερευνητέ για να τον βοηθήσουν, αναφέροντα ότι ήταν επενδυτή με έδρα την Ελβετία. Δεν δόθηκαν όμω περισσότερε πληροφορίε σχετικά με την ταυτότητα του θύματο. Εδώ που τα λέμε, αν μα έχουν πιάσει τσόκο και κότσο, τι να πει. Η Ελβετική Αστυνομία λοιπόν ζήτησε από το Υπουργείο Δικαιοσύνη των ΙΠΑ να την βοηθήσει να ερευνήσει ορισμένα από τα χρηματικά ποσά τα οποία μεταφέρθηκαν σε Αμερικανικέ τράπεζε. Δεν είναι όμω σαφέ. Εάν υπήρξε κάποια επιτυχία στην ανάκτηση ορισμένων από τα κλεμμένα κεφάλαια, η ταυτότητα του πλαστού διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων παραμένει επίση άγνωστη. Δεν ήταν όμω η μοναδική φορά που ένα επενδυτή εξαπατήθηκε να ποντάρει σε προ-ήπο μετοχέ τη Airbnb. Το 2019 το Forbes είχε αναφερθεί σε περίπτωση όπου πολλοί επενδυτέ εξαπατήθηκαν να πληρώσουν 2,1 εκατομμύρια δολάρια για ψεύτικε μετοχέ, όχι όμω μόνο στην Airbnb αλλά και τον Lift, Palantir και Uber. Οι απαταιώνες πέτυχαν να αποσπάσουν όλα αυτά τα μετρητά σε μόλις 4 μήνες, μεταξύ Οκτωβρίου του 2018 και Ιανουαρίου του 2019. Βέβαια, εκείνη η υπόθεση μοιάζει με μικροαπάτη σε σύγκριση με αυτή την τελευταία περίπτωση, η οποία αποσδείχνει πόσο επίμονοι μπορούν να γίνουν και φάνταστοι οι απαταιώνες. Οι επενδυτές λοιπόν θα πρέπει να γνωρίζουν ότι συνήθως μόνο οι εργαζόμενοι και οι επενδυτές venture capital κατέχουν μετοχές σε μια εταιρεία πριν από την IPO της. Αν και η έκρηξη των startup έχει οδηγήσει σε αγορά μετοχών απευθείας από νυν και πρώην υπαλλήλους εταιρεών σύγχρονης τεχνολογίας. Δύο hacker οι οποίοι χρησιμοποίησαν το Ramsware Revil για να μολύνουν ψηφιακά και στη συνέχεια να προσπαθήσουν να εκβιάσουν ως και 5000 θύματα συνελήθησαν στη Ρουμανία σύμφωνα με την Europol. Η Ευρωπαϊκή Αστυνομία δήλωσε ότι τη Δευτέρα το ζευγάρι το οποίο απέκτησε λογισμικό Ramsware από τη Revil είχε καταβάλει έως και 500.000 δολάρια σε πληρωμές λίτρων. Η Revil πούλησε εργαλεία Ramsware και σε άλλους hacker. Ωστόσο, οι ιστιοσελίδε της έσβησαν ξαφνικά τον Ιούλιο μετά από απειλή της κυβέρνησης Biden να κυνηγεί στην ομάδα, η οποία συνδέεται με τη Ρωσία. Το κακόβουλο λογισμικό τη ήταν αποτελεσματικό στο κλείδωμα αρχείων, των θυμάτων και πληρωμή λίτρων θα βοηθούσε συνδεόμενα με αυτήν μέρη να λαμβάνουν πληρωμές μέσω του Bitcoin. Ορισμένοι οι πελάτε βέβαια του Revil προκάλεσαν σοβαρή ζημιά, σε μια περίπτωση μάλιστα στοχεύοντα πελάτες του προμηθευτή λογισμικού πληροφορικής Κέσια με 1.500 επιχειρήσει να παραβιάζονται και να του ζητούνται λίτρα συνολικού ύψου 70 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Europol, βέβαια, επιβεβαίωσε ότι ακόμα 3 συνεργάτες του δικτύου έχουν συλληφθεί σε όλη την Ευρώπη και στη Νότια Κορέα νωρίτερα μέσα στο έτος και ότι μια διεθνής επιχείρηση επιβολής του νόμου οδήγησε πρόσφατα στον εντοπισμό, την υποκλοπή και την κατάσχεση ορισμένων υποδομών που χρησιμοποιούνταν από το Revil. Η υπηρεσία ανέφερε επίσης ότι οι αρχές του Kuwait συνέλαβαν μια συνεργαζόμενη με το Gun Grab ομάδα η οποία πιστεύεται ότι ήταν πρόδρομο του Revil. Τα εργαλεία αποκρυπτογράφηση του Revil έχουν διατεθεί σε μολυσμένε επιχειρήσει μέσω τη υπηρεσία No More Ransom. Η Europol ισχυρίστηκε ότι τα κλειδιά έχουν βοηθήσει περισσότερε από 1.400 εταιρείε να αποκρυπτογραφήσουν τα δίκτυά του, εξοικονομώντα του σχεδόν 550 εκατομμύρια δολάρια σε πιθανέ απώλειες. Ενδέχεται βέβαια να χρειαστεί περισσότερη δουλειά για να εξοβελιστούν οι εγκληματικέ συμμορίε από τον κυβερνοχώρο. Ο επικεφαλής χειριστής λοιπόν του Revill δεν έχει γίνει γνωστό να έχει συλληφθεί ή να έχουν συλληφθεί κάποιοι από αυτού. Ωστόσο, υπάρχουν και μερικά καλά νέα για την παγκόσμια προσπάθεια που γίνεται κατά του Ransomware. Η ομάδα διαδιεκτυακών εκβιαστών Black Matter ανακοίνωσε ότι τερματίζει τη λειτουργία τη, επικαλούμενη ορισμένα άλλη τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με πίεση από τι αρχέ. Οι οποίε είχαν ισχυριστεί και παλιότερα ότι κυνηγούσαν εταιρείε υψηλού προφίλ με έσοδα 100 εκατομμύρια δολάρια και άνω. Οπότε εδώ στην Ελλάδα δεν θα είχαμε τέτοια προβλήματα, γιατί ελάχιστε είναι εταιρείε που έχουν 100 εκατομμύρια δολάρια και άνω έσοδα. Οπότε, παιδιά, προσοχή όταν σα ζητάνε κάτι τέτοια. Να είστε καλά, τα λέμε σύντομα με το νέο βιντεάκι. Γεια σα.